όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Αυτό ήταν το μήνυμα από την Χερότισμ, ομάδα γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό στο Ηράκλειο. Με τον αυτισμό να παραμένει για πολλούς ανθρώπους ένα ταμπού, η ομάδα επιχειρεί με δράσεις και συναντήσεις να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει. Το πρόταγμά μας είναι όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί. Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δεν αρμόζει να υπάρχουν ταμπού όπως είναι ο αυτισμός, που ακόμα είναι ταμπού. Δεν θα θέλαμε, αλλά ακόμα είναι. Είναι και ένας σκοπός της ομάδας αυτής να μεταφέρει αυτή τη γνώση, να μεταφέρει την πληροφορία στον κόσμο, ειδικά στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου, η οποία από ό,τι γνωρίζουμε δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη δράση, τουλάχιστον να είναι εξειδικευμένη σε αυτό στο θέμα, στο φάσμα του αυτισμού. Οπότε πάμε να καλύψουμε για κάποιο κενό. Η Αγγελική Μπαλτατζή και ο Μανώλης Στρατήγης, μέσα από τα δικά τους βιώματα, επιδιώκουν με την δημιουργία της ομάδας να πετύχουν την κοινωνική ένταξη και αποδοχή των ατόμων με αυτισμό, ζητώντας παράλληλα την στήριξη της πολιτείας. Αφορμή την κόρη μας έχει ξεκινήσει αυτή η ομάδα και η προσωπική μας υπόθεση έχει γίνει μια συλλογική υπόθεση. Όπως και η προσωπική υπόθεση εδώ των ανθρώπων που έχουν μαζευτεί σήμερα, των γονιών. Θα είναι μια συλλογική μας υπόθεση. Πρέπει να υπάρχει ολική στήριξη. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Ολική στήριξη και σε όλο το φάσμα της ζωής των παιδιών, των ανθρώπων αυτών. Από τη γέννηση, από την παρουσίαση τέλος πάντων, από την αντίληψη ότι είναι στο φάσμα, μέχρι και όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στο πλαίσιο της πρώτης ανοιχτής συνάντησης της ομάδας, γονείς παιδιών στο φάσμα του αυτισμού μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες, προβληματισμούς και ιδέες. Σε πρώτη φάση το κάλεσμά μας ήταν ανοιχτό, κυρίως για τους γονείς σε πρώτη φάση, γιατί θέλουμε να γνωριστούμε. Να γνωριστούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι γονείς στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, που είναι το επίκεντρο δράσης μας, που έχουν ανθρώπους αυτιστικούς, ανεξαρτήτου ηλικίας και ανεξαρτήτων διαφορετικοτήτων. Γιατί ο αυτισμός δεν είναι μια μονοδιάστατη κατάσταση. Θέλουμε πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βγάλουμε προς τα έξω οτιδήποτε νιώθουμε σε σχέση με τα παιδιά μας. Και επίσης θέλουμε αυτά τα θέματα όλα να μπορούμε να τα θέσουμε, να τα μεταφέρουμε και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Υπάρχει στο σελίδα μας, η οποία είναι το herpavlaautism.gr, υπάρχει ομάδα στο Facebook με το ίδιο τίτλο. Έχουμε mail το info@herpavlaautism.gr. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πολυχρηστική αίθουσα Οδυσσέα Ελίτη του κοινωνικού χώρου Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού.